Ένα είναι σίγουρο και προφανές αδιανόητο εν έτη 2021 να καταστρέφονται τόσο μαζικά ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες, λαϊκή περιουσία, να κινδυνεύουν παιδιά στα σχολιά τους, να σκοτώνονται εν ώρα εργασίας εργαζόμενοι από καιρικά φαινόμενα. Είναι προφανές ότι ένα πράγμα είναι μόνο θωρακισμένο με αυτή την πολιτική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Τα επιχειρηματικά κέρδη, τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και καθόλου στο ελάχιστο δεν είναι θωρακισμένα ούτε καν οι βασικές λαϊκές ανάγκες. Σχεδιασμός μπορεί να υπάρξει. Με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, της έρευνας, της ανθρώπινης εργασίας, τώρα υπάρχουν οι λύσεις απέναντι και σε καιρικά φαινόμενα για να καλυφθούν οι σημαντικές αυτές ανάγκες στην διαβίωση και την επιβίωση και στους όρους εργασίας. Όσο είναι στα χέρια πολιτικής διακυβέρνησης, κυβερνήσεων που τα διαχειρίζονται για τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τόσο η ζωή του λαού μας θα αντιμετωπίζει μεγαλύτερη εξαθλίωση. Υπάρχει ο πλούτος για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Στο πλευρό του λαού της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται και σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με όλες τις δυνάμεις από τη Βουλή μέχρι τις οργανώσεις. Θα δώσει ό,τι μπορεί για να οργανωθεί ένας αγώνας διεκδίκησης όλων αυτών που ανήκουν στο λαό μας, που τα έχει δημιουργήσει, τα έχει κατασκευάσει, τα έχει εξελίξει και έχει τη δυνατότητα να τα διεκδικήσει για να τεθούν στην υπηρεσία των αναγκών. Σήμερα με τις πρώτες διαφορές που έχουμε, ο αδικοχαμένος πυροσβέστης που έφυγε από τη ζωή λόγω των δημιουργικών φαινομένων, ο θάνατος του ενδεχομένως έχει αποτραπεί με έναν φράχτη 5 μέτρα. Κύριε Βουλευτά, θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Προφανώς αυτό ακριβώς ήθελα να πω προηγουμένως, ότι είναι ντροπή να χάνονται ανθρώπινες ζωές σε μια τέτοια μάχη για να σωθούν παιδιά, είναι ντροπή να κινδυνεύουν παιδιά και είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι αν τεθούν κρατικός μηχανισμός σε όλες τις βαθμίδες με προσανατολισμό την κάλυψη αυτών των αναγκών, να αποτρέπουν δηλαδή οποιοδήποτε τέτοιο κίνδυνο είτε στην εργασία είτε στην επαγγελματική δραστηριότητα είτε στην διαβίωση είτε στο σχολείο, υπάρχει δυνατότητα και πρέπει να γίνει σήμερα και πρέπει να το απαιτήσει ο λαός μας. Δεν πρέπει να ανεχθεί σε καμία περίπτωση ούτε έναν άνθρωπο χαμένο, ούτε έναν άνθρωπο σε κίνδυνο της ζωής του, της υγείας του απέναντι σε καιρικά φαινόμενα.